Επισκέφθηκα σήμερα το διοικητή του ΙΚΑ για να του ζητήσω να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει την απόφαση του Ιδρύματος για την αναστολή λειτουργίας του παραρτήματος του ΙΚΑ Νεαπόλεως. Του εξέθεσα τους αντικειμενικούς λόγους που συνηγορούν στη διατήρηση αυτής της μονάδας, η οποία εξυπηρετεί εδώ και 25 χρόνια μια ουσιαστικά κριτική περιοχή, παρέχοντας τους ασφαλισμένους υπηρεσίες, ενώ τώρα θα αναγκαστούν να διατρέχουν αρκετά χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν. Ο διοικητής του ΙΚΑ μου ανέφερε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση της προσπάθειας περιστολής δαπανών και περιορισμού λειτουργικών εξόδων, ενώ μου εξέθεσε λεπτομερώς τον κύκλο εργασιών του συγκεκριμένου παραρτήματος, αναφέροντας συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία κατά την άποψή του δεν συνηγορούν στη διατήρησή του. Στα επιχειρήματα του διοικητή απάντησα ότι πίσω από τα αριθμητικά στοιχεία υπάρχει ο πολίτης της ακριτικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Βιών, ο οποίος βλέπει την καθημερινότητά του να δυσκολεύει εξαιτίας τέτοιου είδους αποφάσεων. Τόσο μεγάλο θα είναι το όφελος για το ΙΚΑ όταν κλείσει το παράρτημα της Νεάπολης με τους τρεις υπαλλήλους, τη στιγμή μάλιστα που μπορεί να διατεθεί και στέγη από τους τοπικούς φορείς, τον ρώτησα χαρακτηριστικά. Σε όλα αυτά, ο διοικητής του ΙΚΑ μου απάντησε ότι τελικά θα ξαναδεί το θέμα και σε πρώτη φάση θα ορίσει συγκεκριμένο υπάλληλο του ΙΚΑ στο ΚΕΠ της Νεάπολης, ο οποίος θα χειρίζεται τις ασφαλιστικές υποθέσεις και θα τις προωθεί. Στο τέλος αυτής της συνάντησης, συνέστησα στον κύριο Σπυρόπουλο να επανεξετάσει συνολικά το ζήτημα της επαναλειτουργίας του ΙΚΑ Νεαπόλεως, γιατί η απόφασή του αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα κυβερνητικών αποφάσεων που αποψηλώνουν την περιοχή των Βιών από υπηρεσίες και προοπτική ανάπτυξης.